Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Μαζί με την Εύα και την Ελεάνα έχουμε έρθει σε ένα φοβερό χωριό, μια τεράστια καστροπολιτεία. Είμαστε, Εύα. Εδώ στο μεστά της Χίου. Και σας ενημερώνουμε ότι η Χίος έχει τέτοιες ομορφιές. Υπέροχα χωριά, φοβερό φαγητό, μαστίχα. Γενικώς ετοιμάζουμε δύο εκπομπές καταπληκτικές και η πρώτη έχει ήδη ξεκινήσει. Και είναι όλη δική σας. Αρχοντική και διαφορετική. Σίγουρα κανένα ελληνικό νησί δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα. Η Χίος όμως έχει τον πιο ξεχωριστό χαρακτήρα. Είναι ένας τόπος διακοπών μακριά από τα συνηθισμένα. Η Χίος είναι η γη της μαστίχας και του ξακουστού κάμπου με τα υπέροχα κτήματα και τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Είναι ο τόπος με τα καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά χωριά και τις καστροπολιτείες. Χίος είναι ένα νησί ευλογημένο, πολυσύνθετο, ανεξερεύνητο και ελάχιστα αξιοποιημένο από την τουριστική βιομηχανία. Το νησί βρίσκεται βορειοανατολικά του Αιγαίου και είναι ένας από τους 7 τόπους που διεκδικούν την καταγωγή του Ομήρου. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τη Μυροβόλο Χίο και φυσικά καλό είναι να ξεκινήσουμε από την πόλη. Τώρα ειλικρινά υπάρχει αυτή η εικόνα. Μόλις ο ήλιος έχει ανατείλει, φεύγει το καράβι της γραμμής για να κάνει το ταξίδι του και νομίζω, κυρίες και κύριοι, πως ένα ρεπορτάζ για την Χίο πρέπει να ξεκινάει πάντα από τα Ταμπάκικα. Τι είναι εδώ η περιοχή? Η περιοχή των Μήλων. Κοιτάξτε πόσο όμορφη στέκουν ακριβώς δεξιά του χεριού μου στην εικόνα που σας δίνει τώρα η Εύα. Είναι πραγματικά σαν ακίνητη φρουρή της πόλης. Καλά, εδώ στους Μήλους είναι ωραία φυσικά και απογευματάκι να έρθετε. Γενικά όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά εγώ προτιμώ ή πολύ πρωί ή στην μπλε ώρα. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ, αρκετά τους είδαμε και πάμε να δούμε και άλλα αξιοθέατα της πόλης της Χίου. Για ελάτε μαζί μου. Η πόλη της Χίου, η χώρα, η πρωτεύουσα του νησιού, αποτελεί οικονομικό, διοικητικό και πνευματικό κέντρο. Είναι ένα πολυσύχναστο λιμάνι με κάστρο και ωραίες γειτονιές. Μετά τους Μήλους θέλω οπωσδήποτε να έρθετε στο κάστρο της πόλης. Ναι, κυρίες και κύριοι, η Χίος έχει και κάστρο και είναι αυτό εδώ. Εδώ μιλάμε για ένα ζωντανό μάθημα της ιστορίας. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ωραίες εικόνες, διότι αυτό το κάστρο έχει και παλιά πόλη μέσα. Για πάμε να τα δούμε όλα.
το συζητάω, ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα εδώ στην πόλη της Χίου είναι φυσικά και το κάστρο. Και όταν μιλάμε για κάστρο, μιλάμε για μια ουσιαστικά κάστρο πολιτεία, καθώς τα σπίτια που βλέπετε, όπως αυτό εδώ, είναι μέσα στο κάστρο, κατοικούνται και κάνουν φυσικά την παλιά πόλη της Χίου. Πάμε λίγο προς τα πίσω, Ευάκη μου. Εδώ, για να καταλάβετε λίγο για τι πράγμα μιλάμε, η Χίος ουσιαστικά μετά τη Βυζαντινή εποχή πέρασε στην κατοχή των Γενοβέζων. Εδώ λοιπόν οι Γενουάτες φτιάξανε κάστρα, οχυρωμένα χωριά, για να προστατέψουν το νησί από τις επιδρομές, φυσικά, των Τούρκων. Με το που θα περάσετε την κεντρική πύλη του κάστρου θα βρείτε μια πολύ ωραία πλατεία. Ακριβώς στα αριστερά σας είναι το τουρκικό νεκροταφείο, αυτό εδώ. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει διότι εδώ είναι θαμμένος ο ναύαρχος, ο Τούρκος ναύαρχος που την ναυαρχίδα του την πυρπόλησε ο Κανάρης, κυρίες και κύριοι, το 1822 ως αντίπινα στη σφαγή της Χίου που έγινε εκείνη την περίοδο. Ένας από τους πιο συμπαθητικούς δρόμους μέσα στην καστροπολιτεία είναι η Μπεν Ζαχαρίου. Είναι ένα μικρό δρομάκι που θα δείτε πάρα πολύ ωραία κτίσματα, τα οποία οδηγούν βεβαίως πάλι στην πλατεία. Πέρα όμως από τα ωραία κτίρια που θα δείτε και μικρά ξενοδοχεία όπως αυτό εδώ ή αν θέλετε νοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία προσέξτε με λίγο, είναι κουκλιστικά, έχουν πολύ καλές τιμές και είναι και η δική μου επιλογή για όσους τους αρέσει να μένουν μέσα στο κάστρο της Χίου. Λοιπόν, ελάτε να το δούμε. Λατρεύω τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια που έχουν γούστο και αυτό έχει πολύ όμορφο γούστο. Είναι πολύ ευρύχωρο για τα δεδομένα της καστροπολιτείας που κάνουμε το ρεπορτάζ και γενικά είναι πολύ προσεγμένο και απολύτως value for money. Θα το καταλάβετε με την πρώτη ματιά, με το που θα μπείτε μέσα. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες ανθρώπων. Γιατί? Διότι αν δείτε όλη την υπόλοιπη καστροπολιτεία θα καταλάβετε τι σας λέω. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο δωμάτιο, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Γιατί είναι το αγαπημένο μου? Διότι πρώτα απ' όλα μένω εδώ και δεύτερον διότι έχει και μια πολύ ωραία αυλίτσα που έχει την απόλυτη ησυχία. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Και να λοιπόν που φτάσαμε από το κάστρο στην κεντρική πλατεία εδώ στη Χίο. Κόλπο φοβερό, έτσι. Κοιτάξτε. Αυτό εδώ είναι το σακ βουαγιά της εκπομπής και έχει και ροδάκια, αλλά αν δεν είναι βολικά τα ροδάκια, το παίρνεις και στον ώμο κάπως έτσι. Πρακτικός ταξιδιώτης λέγεται αυτός, κυρίες και κύριοι. Και αφού σας έδειξα τα ταξιδιωτικά μου κόλπα, νομίζω πως είναι πολύ ωραία ιδέα πριν δούμε και άλλα ωραία αξιοθέατα εδώ στην Χίο, στην πόλη, να πάμε λίγο μέσα στον κήπο και να φτάσουμε μέχρι το άγαλμα του Κανάρη. Ελάτε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα πιο ωραία σημεία της πόλης. Πολύ διαφορετικό από όλη την υπόλοιπη πόλη, έτσι. Δηλαδή βλέπεις αυτόν τον κήπο και λες Παναγία μου που έχω έρθει. Και όμως, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ προσεγμένος, πολύ περιποιημένος, θα τον έλεγα. Και εδώ θα έχετε μια πρώτη επαφή
με το βοτσαλωτό της Χίου. Απίθανη τέχνη, να ξέρετε, τα σπίτια των καπεταναίων, των εφοπλιστών, των εμπόρων που θέλαν να δείξουν τον πλούτο τους, τον δείχνανε μέσα από αυτά εδώ τα βοτσαλωτά. Είναι ο προπάπουσας ο Καναρής. Ναι. Και έρχεστε εδώ και τον καμαρώνετε κάθε πρωί. Ναι, και τα εγγονάκια μου όταν φέρνω, τους λέω είναι προπάπουσες. Τι λέτε τώρα! Αυτό είναι φοβερό, έτσι. Ναι. Και να δείτε πώς μοιάζει με τον μπαμπά μου στα 35 χρόνια. Ακριβώς μετά την πλατεία θέλω να κάνετε βόλτα, ιδιαιτέρως αν είστε εδώ στην πόλη μεσημέρι, στην περίφημη Απλοταριά. Γιατί λεγόταν αυτή εδώ η περιοχή Απλοταριά? Διότι πάρα πολύ απλά, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας αλλά και μετά, οι έμποροι απλώνανε τα εμπορεύματά τους και από εκεί πήρε το όνομα Απλοταριά. Είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της πόλης, ο πιο εντυπωσιακός και φυσικά ο εμπορικός δρόμος της πόλης της Χίου. Ένα από τα πιο όμορφα μέρη για βόλτα, δεν έχει παραδοσιακό στίγμα, είναι όμως πολύ προσεγμένος πεζόδρομος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, παιδιά, όπως θα περπατάτε στην Απλοταριά, θέλω να κάνετε αριστερά στην οδό Ψυχάρη και να έρθετε εδώ στο ζαχαροπλαστείο της Άννας, οικογενειακή επιχείρηση, χρόνια ολόκληρα. Η Άννα, παιδιά, έχει τα καλύτερα παραδοσιακά γλυκά και όχι μόνο, σε όλη τη Χίο. Λοιπόν, Άννα, που μας περίμενες εδώ με το δίσκο, πες μας, σε παρακαλώ πολύ, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τα μασουράκια με το μέλι, μασουράκια μαστίχας, μανταρινάκι, μαστιχάκι και αμυγδαλωτό με μαστίχα. Αυτά όλα είναι τοπικά προϊόντα. Άρα, παιδιά, όποιος έρχεται στη Χίο παίρνει τουλάχιστον από ένα κουτί από όλα αυτά, από ό,τι μου λέει η Άννα. Ναι. Λοιπόν, σε έβλεπα και ζήλευα, ρε Τάσο, και λέω δεν θα μου πει να δοκιμάσω. Αφού έχω εδώ, ρε παιδιά, τον καλύτερο δοκιμαστή. Τον καλύτερο. Πώς είναι? Για να κάνει έτσι, καλό θα είναι. Μασουράκι, ε. Και είναι φύλλο. Φύλλο, αμύγδαλο. Τόσο απλό, ε. Ναι, με μέλι. Συλλογισμένο με χιώτικο μέλι. Κάνουμε promotion στα γλυκά τα τοπικά της Χίου. Λάτε, δοκιμάστε, νηστίσιμο έχω, λάτε. Βλέπετε εικόνες? Βλέπουμε. Ωραία, άμα βλέπετε θα φάτε. Λοιπόν, για πάμε. Εννοείται μασουράκι, δεν το συζητώ. Παιδιά, παίρνουν όλοι μασουράκι, έτσι. Είναι το καλύτερο. Α, δεν πήρατε όμως, πήρατε μασουράκι από το διπλανό και από αυτό. Αυτό μου αρέσει. Αυτό. Αυτό σας αρέσει. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο παραδοσιακό. Σοβαρά, επειδή έχει μέσα και μαστίχα. Έχει τη μαστίχα, ναι, και είναι κάτι που δεν το βρίσκει κανένας πουθενά άλλου. Μόνο εδώ στη Χίο. Εγγυημένα. Ωραία. Για δοκιμάστε να μας πείτε. Εννοείται. Γεια μας. Γιατί έχει μαστίχα μέσα, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Πώς είναι? Τραγανό. Ωραία. Νάτα. Μελωμένο. Μελωμένο, ωραία. Και με πολύ καρύδι. Καρύδι. Να το, πάρα πολύ ωραία. Μέσα πέσαμε, νομίζω. Μέσα πέσαμε. Πολύ ωραίο. Κάνε και δεν τα τρώω. Αυτά είναι αρκετά καλό. Ωραίος. Χαίρετε, κάνουμε promotion στα γλυκά τα παραδοσιακά. Δεν θέλετε? Κρίμα. Είδες, αποτυχάνω πολίτης μερικές φορές. Ναι. Μανταρινάκι. Ναι, κλασικά, αφού είναι του νησιού το. Πώς είναι? Τέλειο, που δεν μου αρέσουν τα γλυκά εμένα. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Μανταρινάκι, ωραίο. Τέλειο. Θεϊκό. Η βόλτα σας στην Απλοταριά νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει στο άγαλμα του Αδαμάντιου Κοραή και στο καταπληκτικό κτίριο που είναι η βιβλιοθήκη Αδαμάντιου Κοραή. Διότι φυσικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτός ο μεγάλος Έλληνας, ήτανε από την Χίο. Και ποιος είναι ο Αδαμάντιος Κοραής? Είναι
Ο άνθρωπος που έκανε τα γράμματα και τις τέχνες να λάμψουν στην πατρίδα μας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που διαφωτίστηκε στη Γαλλική Επανάσταση και μετέφερε τις ιδέες του στο σκλαβωμένο έθνος μας, κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι ο Αδαμάντιος Κοραής και ήτανε τέκνον της Χίου. Και μετά τη βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή έχετε βγει επιτέλους στην παραλία, στην προκυμαία, στο λιμάνι, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, ξεκινάει από εκεί, από τη γωνία που βλέπετε το μεγάλο ξενοδοχείο και φτάνει μέχρι την άλλη μεριά του λιμανιού όπου αράζουν τα τεράστια καράβια που φέρνουν τον κόσμο από την Αθήνα και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό το σημείο εδώ στην πόλη της Χίου είναι το πιο ζωντανό από όλα. Λοιπόν, να πούμε του στραβού το δίκιο. Η Χίος δεν είναι η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας. Έχει όμως πολύ ωραία σημεία που αξίζουν της προσοχής σας. Το λιμάνι και αυτή εδώ η βόλτα είναι ένα από αυτά τα σημεία. Πολύ ωραία ιδέα εδώ στην παραλιακή να καθίσετε σε ένα από αυτά εδώ τα καφέ και να έχετε θέα όλο το λιμάνι. Κοίτα το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όπα, για κάτσε λίγο Ευάκη. Κορίτσια, τι γίνεται εδώ? Δεν έχουμε όρεξη. Δεν έχετε όρεξη καθόλου βλέπω, ε. Λουκουμάδες. Λουκουμάδες, μπουγάτσα. Καλά, άμα φάμε αυτά, πώς θα φάμε μετά το μεσημέρι? Πολλά φορά. Α, ναι. Μπράβο. Φαίνονται ωραίοι πάντως οι λουκουμάδες. Δοκιμάστε, έχουμε καθαρό μαχαιροπίνο. Σοβαρά μιλάτε? Λοιπόν, ωραία. Το νησί σας είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Λοιπόν, λουκουμάδες. Κάποιες και κανέλας είναι το καπιάρι. Λέτε, ε. Ποιο είναι το μυστικό τους? Δεν το λένε. Είναι ότι είναι χιώτικο. Χιώτικη, ε. Έχουμε δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, θα κάτσουμε, Εύα. Λοιπόν, Ευάκη, κοίτα τι τραπέζι σου έφτιαξα, ρε φίλε. Ωραία, μα κάνεις πολύ χαρούμενο, να ξέρεις. Λουκουμάδες, άχνη κανέλα, όνομα και πράγμα εδώ που βρισκόμαστε. Καφές στη Χόβολη, ρε φίλε. Ελληνικός, κοίτα τώρα καϊμάκι. Κοίτα φουσκάλες που φτιάχνει. Και είναι το πανικός. Έρχονται για αυτά συγκεκριμένα. Και την μπουγάτσα, η οποία είναι δική τους, έτσι, έχουν εργαστήριο οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω μπουγάτσα που δεν δοκίμασα πριν. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας για τη μεσημεριανή μας σιέστα. Χαλαρώσαμε, ήπιαμε το καφεδάκι μας και ξεκινήσαμε για ένα διαφορετικό ρεπορτάζ στους πορτοκαλαιώνες του κάμπου. Κυρίες και κύριοι, μη φανταστείτε ότι έχουμε αλλάξει πόλη. Είμαστε ακόμα στην πόλη της Χίου, μόλις 6 χιλιόμετρα και έχω έρθει στον οικισμό που λέγεται Κάμπος Χίου. Και εδώ είμαστε, φίλοι μου, στον παράδεισο. Καμία σχέση δεν έχει η εικόνα αυτή που θα δείτε τώρα με την πόλη της Χίου. Εδώ μιλάμε για ένα κουκλίστικο, ένα πανέμορφο μέρος που κατευθείαν σου φτιάχνει τη διάθεση. Βρισκόσαστε σε ένα μέρος που λέγεται Κάμπος και που στην πραγματικότητα μιλάμε για 200 τεράστια κτήματα,
τα οποία έχουν πορτοκαλιές και μανταρινιές. Τα κτήματα αυτά, πήγαινε λίγο πιο αριστερά, Ευάκη μου, είναι σαν και αυτό εδώ που βλέπετε, το αργέντικο. Αυτό εδώ που βλέπετε ακριβώς πίσω μου είναι το μεγαλύτερο και το πιο εντυπωσιακό κτήμα που θα δείτε σε όλη τη Χίο. Είναι το πιο παραδοσιακό, το πιο επιβλητικό, το μοναδικό που εσείς, λογικά για να έχετε μια εικόνα του κάμπου, πρέπει από εδώ να ξεκινήσετε το περπάτημά σας και αν θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας με αυτοκίνητο, με ποδήλατο ή με τα πόδια. Εγώ προς το παρόν ξεκινάω με τα πόδια. Η περιοχή, ειδικά την άνοιξη, βυθίζεται στο άρωμα των εσπεριδοειδών. Ο κάμπος είναι διάσπαρτος από ιστορικά αρχοντικά που κατοικήθηκαν από κοσμοπολίτες Γενοβέζους και Χιώτες από τον 14ο αιώνα και μετά. Ευάκη, έτσι όπως είμαστε, θέλω να κάνεις το εξής. Γύρνα σιγά σιγά την κάμερα και δείξε την κεντρική πύλη. Κοίτα. Κοίτα τι, Ευάκη. Ω, θάνατος, ε! Παιδιά, μιλάμε για θάνατος. Θέλω να δει ο κόσμος αυτό που βλέπουν τα δικά μου τα μάτια αυτή τη στιγμή από εδώ. Έλα εδώ λίγο σταθερά και μείνε σε αυτήν εδώ την εικόνα. Απίθανο. Πες μου, σ' αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η Εύα, παιδιά, σήμερα έχει ντυθεί στα χρώματα εδώ του κάμπου. Κοιτάξτε λίγο. Μιλάμε για απίστευτο πώς συνδύασε τα χρώματα η κοπέλα. Κάτι το μοναδικό, κάτι το εξωπραγματικό μας έκανε σήμερα. Γιατί θα μιανώ πέτρα. Αυτή η πέτρα που βλέπετε από όλα τα κτίρια είναι χτισμένα μόνο με αυτή την πέτρα. Απαγορεύεται να χτίσεις με άλλη πέτρα. Έχει αυτό το χρώμα. Οπότε και εγώ ταιριάζω, ρε παιδί. Έτσι, έτσι, έτσι. Απιστεύτα, μπολ. Το κουδούνι της εποχής. Έτσι χτυπάγανε το κουδούνι, παιδιά, τότε. Ακριβώς απέναντι από το αργέντικο, Μουσείο Κίτρου. Παλιό αρχοντικό, το οποίο έχει γίνει καφετέρια και μουσείο. Θα δούμε αυτό από μέσα. Για ελάτε. Φοβερή επιλογή να πιείτε το καφεδάκι σας εδώ και να γναντεύετε έτσι την περιοχή του κάμπου. Ναι. Από εδώ είσαστε? Ναι, ναι. Ναι, Χιώτες. Χιώτες, ε. Γιατί Χιώτες πάνε δύο-δύο? Για απάντηση. Όπως λέει και η ιστορία. Όπως ξέρετε εσείς. Όπως ξέρετε. Να μάθει ο κόσμος. Επί τουρκοκρατίας, επειδή οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τους Χιώτες σαν ταξί για να τους κουβαλήσουν. Ο ένας Χιώτης με τον άλλον έπαιρνε τον Χιώτη στην πλάτη του για να μην χρειαστεί να πάρει τον Τούρκο. Εσείς το ξέρατε αυτό? Ναι, βοηθούσε ένας τον άλλον ουσιαστικά για να γίνει. Σας λύθηκε και η απορία γιατί οι Χιώτες πάνε δυο-δυο. Τώρα το καταλάβαμε νομίζω όλοι. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Καλό καφέ. Και θα γυρίσεις τώρα την κάμερα για να καταλάβει ο κόσμος πώς χτίζαν τότε τα κτήματα. Νάτι. Το βλέπεις? Να το σπίτι, ας πούμε το αρχοντικό, και να τα κτήματα γύρω-γύρω. Με τα κορίτσια, Εύα, θέλω να μου απαντήσεις στα εξής. Εδώ από πίσω μας υπάρχει ένας πίνακας με χιώτικα, δηλαδή χιώτικες λέξεις. Ωραία. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει εκολοκόπικα. Να το, εδώ είναι αυτό. Κόπικο σταθιό. Σωστά το είπε, εδώ που τα λέμε. Μαθήματα χιώτικης γλώσσας, Τάσο μου. Λοιπόν, τι σημαίνει ξεθερμίζω? Τι σημαίνει? Πλένω πιάτα. Πλένω πιάτα. Τι σημαίνει μπουρουρίζω? Ζαλίζω. Ζαλίζω. Όχι, μπουρουρίζω δεν είναι ζαλίζω. Είναι ότι δεν έχω πια άλλη υπομονή. Έχω έρθει μέχρι εδώ. Άκου τώρα. Μπουρουρίζω. Ναι. Ακαμάτεμα. Η ακαμάτα. Ο τεμπέλης. Αυτό εντάξει, το καταλάβαμε. Μιλήτενε. Μιλήστε. Να τελειώνουμε. Ίντα, Ίντα κάνεις. Είχε βάσει και την Κρήτη αυτό. Εξερευνήσαμε την περιοχή βήμα-βήμα. Πολλά από τα μεγαλειώδη κτίσματα κρύβονται πίσω από επιβλητικούς τοίχους. Ο κάμπος είναι από τις πιο όμορφες περιοχές του νησιού. Τα καμπούσικα αρχοντικά θα σας μαγέψουν κυριολεκτικά. Αυτός εδώ, ο ξενώνας, το ξενοδοχείο που βλέπετε, είναι ένα παλιό αρχοντικό.
το οποίο είναι το καλύτερο δείγμα οικοτουρισμού της περιοχής. Για εμένα, πέρα από το οικοτουριστικό της ιστορίας, είναι και ένα φοβερό δείγμα σοβαρότητας της τουριστικής ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι. Διότι εδώ ο άνθρωπος, κοιτάξτε τι έκανε, πήρε ένα ακατέργαστο διαμάντι αρχοντικό, το οποίο φυσικά ήταν παραμελημένο, ταλαιπωρημένο και πάει λέγοντας, και το έκανε ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο, το οποίο προσφέρει διαμονή άλλου επίπεδου. Προσέξτε, όχι ακριβή, διαφορετική. Εδώ δεν είσαι κοντά τη θάλασσα, εδώ δεν είσαι μέσα στην κοσμικότητα, εδώ όμως έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, με τα περιβόλια, με τον κάμπο της Χίου. Ελάτε να δείτε λίγο. Με το που περνάς τις πύλες του, αυτομάτως σε χαλαρώνει και σε ηρεμεί. Αυτό τώρα που βλέπετε εσείς τι ήτανε? Ένα παλιό κτήμα. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα διαμορφώθηκε σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχιάκι. Το μαγκανοπήγαδο εδώ που σας μίλησα. Εδώ δεν το έχουμε περιφραγμένο, αλλά μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς ήτανε. Βλέπετε, ο επισκέπτης έρχεται εδώ και έρχεται σε επαφή με την ιστορία του τόπου, με την ιστορία της Χίου. Και κοιτάξτε, κοίτα Ευάκη μου, τι ωραία εικόνα τώρα που ο ήλιος αρχίζει και πέφτει, πώς διαγράφεται το χρώμα του ήλιου σε αυτές τις πέτρες. Αρχίζουν όλα και αποκτούν μια εντελώς διαφορετική όψη και εικόνα. Λοιπόν, Ευάκη μου, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το μέρος, θα έμενες? Θα έμενα, μου αρέσει πάρα πολύ και με φέρνει σε εκείνη την εποχή που κάνανε οι Χιώτες αριστοκράτες επίδειξη πλούτου και στην αρχιτεκτονική της. Σε παρασύρει, νομίζω. Σε παρασύρει 100%. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί υπάρχουν ακόμη τέτοιες γωνιές στην Ελλάδα. Αυτό το γουστάρω απόλυτα. Να καθόμαστε εδώ, να πίνουμε το καφεδάκι μας το πρωί και να έχουμε αυτή την εικόνα, ρε παιδιά. Εδώ κοιτάξτε. Δεν θα μπορούσα να φύγω, κυρίες και κύριοι, από τον κάμπο εάν δεν έμπαινα σε ένα αρχοντικό που όμως δεν είναι ξενοδοχείο, είναι ιδιωτών. Ελάτε μαζί μου, έλα μαζί μου Ευάκη. Στα αρχοντικά που διατηρούν οι εφοπλιστές του νησιού θα μπορέσετε να καταλάβετε τι σήμαινε αυτός ο τόπος από το 1400 μέχρι και το 1890. Μέσα σε ένα τέτοιο αρχοντικό είμαστε, πολύ καλοβαλμένο αρχοντικό, με φοβερή συντήρηση. Κοιτάξτε εδώ το πηγάδι, το μαγκανοπήγαδο, πόσο καλά διατηρημένο το έχουν εδώ οι άνθρωποι. Και έλα εδώ Ευάκη μου λίγο. Εδώ ξέρετε τι γίνεται, έτσι? Γίνεται το εξής φοβερό. Αυτός ο κήπος είναι από τους ωραιότερους όλου του νησιού και ανήκει φυσικά σε ιδιώτη. Εδώ λοιπόν ο ιδιώτης παραχωρεί τον κήπο του στις δημοτικές περιφερειακές αρχές του τόπου, όπου γίνονται το καλοκαίρι τεράστιες εκδηλώσεις και το απολαμβάνει αυτό που βλέπετε εσείς μαζί μου σήμερα όλος ο κόσμος που έρχεται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ευάκη, θέλω να μου κάνεις πρώτον τη στέρνα που μαζεύαν το νερό, κοιτάξτε. Αυτό είναι νερό της βροχής που μαζεύουνε και μετά αυτό το νερό θα πάει σε όλα τα δέντρα που βρίσκονται γύρω από το κτήμα, στα περιβόλια δηλαδή. Το βραδάκι είχε έρθει η ώρα για επιστροφή μέσα στην παλιά πόλη της Χίου. Θα δειπνούσαμε σε ένα εστιατόριο που θύμιζε σκηνικό ταινίας. I didn't know that you were the kind to let me down.
Λοιπόν, Ευάκη, πρώτο μας δείπνο στοιχείο σε ένα μοναδικό σκηνικό. Οι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει περίφημα. Είμαστε, παιδιά, μέσα στο κάστρο. Εδώ θα έρθείτε οπωσδήποτε. Θεωρείται ίσως το κορυφαίο εστιατόριο εδώ στοιχείο. Χρησιμοποιεί τοπικές γεύσεις από τοπικούς παραγωγούς. Πολύ σημαντικό αυτό. Και για να μην πολυλογώ, πάω κατευθείαν στο θέμα. Τι έχουμε εδώ, Ευάκη μου? Εδώ έχουμε ένα αλμυρό cheesecake με ντοματίνια φυσικά πιότυκα. Και έχει και βάση από φακί, γκραμ και τα λοιπά, τα γνωστά του σεφ. Θα σου πω όμως εγώ το εξής. Το τυρί που έχουν κάνει αυτό εδώ το φοβερό δημιούργημα είναι από βοσκούς. Δεν αγοράζουν οι άνθρωποι προϊόντα από αλυσίδες, από σούπερ μάρκετ κτλ. Πάνε κατευθείαν στο βοσκό και παίρνουν το τυρί και το φτιάχνουν απευθείας στην κουζίνα τους. Γι' αυτό είναι τόσο φημισμένοι εδώ στοιχείο. Κάνουν τέτοιες διαφορές δηλαδή οι άνθρωποι, έτσι, πολύ σημαντικές και πολύ ουσιαστικές. Άλλο ένα πιάτο φαντασίας που ήρθε, κυρίες και κύριοι, να το. Σκέτη ζωγραφιά, Αυτό είναι φοβερό. Τραχανότο με γαρίδες. Αυτό είναι από τα καλύτερα πιάτα που έχουμε φάει, νομίζω. Να τρώει η μάνα και το παιδί να μην δίνει αυτό το πιάτο. Η απλότητα που συνδυάζει τοπική παράδοση, αγνά υλικά και φαντασία. Και κάνει, ρε φίλε, αυτό το πιάτο μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Πρωινά ξυπνήματα στο ξενοδοχείο μας εδώ στη Χίο. Θα φάω το πολυταξιδεμένο μου μήλο πιτάκι, το οποίο είναι και πεντανόστιμο, και ξεκινάω για νέες περιπέτειες. Το επόμενο πρωί, με τη διάθεση ανεβασμένη, θα ξεκινούσαμε νέες περιπέτειες. Ο δρόμος θα μας έβγαζε σε μια παραδοσιακή ποτοπία της Χίου. Θα μαθαίναμε τα μυστικά για το λικέρ με μαστίχα Χίου, αλλά και την κρυφή συνταγή ενός ούζου με ιστορία αιώνων. Φτάνω πρώτο βράδυ στο νησί. Πάω λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο μεσεδοπολείο, πάνω στο λιμάνι, και λέω, κάνω νηστεία, φέρε μου να πιω ένα τσιπουράκι με τα θαλασσινά μου. Και μου λέει, θα πιεις ντόπιο. Λέω, τι ντόπιο? Και μου δίνει το δικό σου, Στέφανε. Το οποίο, παιδιά, το τσίπουρο και το ούζο του Στέφανου είναι εφάμιλο και μπορώ να πω καλύτερο από άλλα τσίπουρα που πίνω χρόνια στην Αθήνα. Αλλά εγώ, Στέφανε, να σου πω την πικρή αλήθεια, το τσίπουρό σου και το ούζο σου δεν το γνώριζα. Γι' αυτό και ήρθα σήμερα να σε γνωρίσω, για να μου μιλήσεις για αυτά τα φοβερά προϊόντα, ρε φίλε, που έχεις φτιάξει. Λοιπόν, η παράδοσή μας ξεκινάει το 1881, όταν ο παππούς του παππού μου απόσταζε σίκα και σύμφυλα στην περιοχή, στο Βερβεράτου, δηλαδή της Χίου που είμαστε τώρα. Τέλεια. Η συνταγή που τότε φτιάχναν το ούζο και την μαστίχα, που τη βλέπετε εδώ πέρα, είναι ακριβώς η ίδια όπως ήταν και τότε. Και μάλιστα, Στέφανε, πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι η ποτοπία σας έχει πάρει δεκάδες διεθνή βραβεία. Και γίνονται αυτά όλα τα προϊόντα εξαγωγές σε 10 χώρες. Ακριβώς. Φέρνεται και συνάλλαγμα δηλαδή, έτσι. Ναι. Αυτή η μικρή ποτοπία κάνει θαύματα παγκοσμίως. Και μπράβο σας. Και εύχομαι να συνεχίσετε και να κάνετε γνωστό το ούζο και το τσίπουρο το ελληνικό στα πέρατα της γης. Και συγχαρητήρια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα, χρησιμοποιούμε χιώτικο γλυκάνισο για το ούζο και φυσικά την ρητίνη της φυσικής μαστίχας Χίου, την οποία βάζουμε μέσα στον άμπικα και την αποστάζουμε. Φύγαμε από την ποτοπία γεμάτη από δώρα. Θα χαλαρώναμε για λίγο στις μοναδικές παραλίες του νησιού και η Χίος, να ξέρετε, έχει πάνω από 90 υπέροχες παραλίες, οι οποίες σημειωτέων παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Θα επισκεφθούμε τον Αγό, τα Μαύρα Βόλια, την Αγία Φωτιά και όσες άλλες προλάβουμε.
Κάντε όμως τώρα λίγο υπομονή, διότι έχει σειρά ένα ρεπορτάζ εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό. Θα πάμε μαζί στα περίφημα μαστιχοχώρια. Τα μαστιχοχώρια είναι ένα σύνολο 27 χωριών στο νότιο τμήμα του νησιού. Η μακραίων ιστορία τους ξεκινά στα μέσα του 14ου αιώνα, όταν γενοβέζοι κατακτητές έχτισαν τα χωριά αυτά για να στεγάσουν άρχοντες που θα έλεγχαν την παραγωγή μαστίχας. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι οικισμοί διατηρούν τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική τους. Ένα χωριό όμως που ξεχωρίζει και σε κερδίζει κατευθείαν είναι τα Μεστά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να μπείτε μαζί μου σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας. Είμαστε στα μαστιχοχώρια, έχω φύγει από την πόλη της Χιού, είμαι σχεδόν στη μέση του νησιού και είμαι έξω από τα Μεστά. Εδώ θα δούμε μαζί ένα οχυρωμένο χωριό. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το εξωτερικό του τείχος. Χτίσανε εκείνη την εποχή πριν από αιώνες ένα χωριό που μπορούσε να προστατευθεί από τους Τούρκους εισβολείς και πειρατές με τρόπο μοναδικό παγκοσμίως. Ελάτε λοιπόν να το δούμε. Εδώ είναι η πύλη του χωριού. Θέλω να κατανοήσετε ότι το συγκεκριμένο χωριό είχε τρεις πύλες. Μία από αυτές ήταν και αυτή εδώ, οι οποίες πύλες κλείνανε με το που νύχτωνε κατευθείαν. Και ούτε έμπαινες, ούτε έβγαινες. Μιλάμε δηλαδή στην πραγματικότητα για μια περιτυχισμένη πόλη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα Μεστά. Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χωριά που μπορείτε να δείτε στη ζωή σας. Γιατί έχει τόσο φοβερό ενδιαφέρον εδώ το μέρος? Διότι κάτι παρόμοιο δεν μπορούμε να δούμε σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος και έχω την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το που έμπαινες εδώ πέρα, αυτομάτως χανόσουνα. Μιλάμε για έναν φοβερό λαβύρινθο σπιτιών, τα οποία σπιτιά έκαναν το εξής συγκλονιστικό. Εδώ είχανε τα δρομάκια, αλλά στην πραγματικότητα όλη η κίνηση του χωριού γινότανε από τις σκεπές. Εδώ θα δούμε φοβερές εκκλησίες όπως του Μεγάλου Ταξιάρχη, θα μπούμε και εκεί πέρα μέσα. Θα περπατήσουμε μέσα σε αυτά τα απίθανα καλντερίμια. Κοιτάξτε λίγο εικόνα τώρα που θα έχετε μόλις μπείτε στα Μεστά. Δεν θα το πιστεύετε. Τάσος Δούσης. Μάλιστα. Μπράβο, Λεβέντη μου. Πόσο δεν είναι χαίρομαι, όλοι έτσι, ε. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω. Μάλιστα, ήθελα να σε αγκαλιάσω εδώ, να σε φιλήσω, Άγγελε μου. Να είστε καλά. Και εγώ σας αγαπώ. Να είστε καλά, Λεβέντη. Πόσο χαίρομαι. Α, τώρα θα καυχαίμαι και θα λέω. Είδα τον Τάσο Δούση φατσικά και μιλήσαμε. Έλα, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Αυτό το χωριό είναι ένας αληθινός θησαυρός για τυχείο, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, βρέχει, ε. Ωραία. Πρέπει να παρακαλέσουμε τον ταξιάρχη να κάνει θαύμα, διότι αλλιώς δεν θα γίνει το ρεπορτάζ. Κρίμα. Λοιπόν, θα γυρίσει λίγο η κάμερα της Ελεάνας πριν αρχίσει να ρίχνει τουλούμια, για να δείτε το κεντρικό δρομάκι που θα περπατήσετε για να φτάσετε μέχρι τον ταξιάρχη που είναι εκεί. Το καμπαναριό το βλέπετε. Εκεί είναι. Όλο το χωριό, κυρίες και κύριοι, έχει τέτοιες εικόνες απαράμιλης ομορφιάς. Εδώ θα δείτε και πολύ ωραία μαγαζάκια που έχουν στήσει οι ντόπιοι. Προσπαθούν βεβαίως οι άνθρωποι να ζήσουν από τον τουρισμό. Έλα, Ελεάνα μου, να προχωρήσουμε λίγο. Συγκλονιστική στιγμή πετύχαμε τη λειτουργία της Κυριακής. Όλο το χωριό είναι εδώ, αλλά μιλάμε για μια εκκλησία αληθινό θησαυρό της Ορθόδοξης πίστης. Μιλάω σιγά.
για να μην ενοχλώ και τον κόσμο, να μην ενοχλώ τη λειτουργία. Και τελειώνουμε με το εξής. Εάν βγείτε εδώ στο κέντρο της εκκλησίας, θα παρατηρήσετε ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας κοιτάει από οποιαδήποτε γωνία. Αυτό είναι το θαύμα της συγκεκριμένης εικόνας. Όταν πηγαίνεις πολύ κοντά στον Μιχαήλ, που οι άλλες εικόνες χάνετε το βλέμμα, ο Μιχαήλ χαμηλώνει τα μάτια του. Τι λέτε? Ναι. Και κάτω να ξαπλώσεις, εκείνος χαμηλώνει τα μάτια του πάνω σου. Αυτό είναι απίθανο, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να έρθετε εδώ στα Μεστά, στη συγκεκριμένη εκκλησία, για να δείτε το όνομά σας. Η Ειρήνη. Η κυρία Ειρήνη, αυτό που λέει, να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Βέβαια. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε. Αυτά τα ωραία λουκουμαδάκια. Μα τα άγεψες, άμα τα γέψες, θα μου πεις είναι ωραία. Α, ναι. Ναι, ναι. Καλά είναι, φαίνονται, αλλά εσείς τα φτιάχνετε? Ναι, εγώ. Για να δοκιμάσω, εγώ να σας πω. Είναι το τοπικό μας προϊόν εδώ στα Μεστά. Το φτιάχνουμε σε χαρές. Σε βαφτίσεις, σε τέτοια. Με περιμένατε, γι' αυτό το φτιάξατε σήμερα, ναι, έτσι, ναι, σωστά. Ναι, ναι, ειδικά για εσάς. Βλέπουμε τις εικόνες που τις δείχνετε τόσο πολύ ωραία. Τώρα θα δείξουμε και τα Μεστά όμως. Θα δείξετε και τα Μεστά. Ναι, βέβαια. Εγώ σας βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο στο Όπελ. Τα ακούτε. Και αν αναρωτιέστε, κυρίες και κύριοι, τι είναι αυτό που κρατάω, είναι το κλειδί των Μεστών. Μου δώσαν το κλειδί της πόλης, αντιλαμβάνεστε. Γιατί είμαστε σήμερα Κυριακή επίτιμοι καλεσμένοι. Πλάκα κάνω, το κλειδί της εκκλησίας είναι, αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ που το πήρα μαζί μου. Στα Μεστά, όταν θα έρθετε, θέλω να κάνετε το εξής κόλπο. Δεν θέλω να μείνετε μόνο σε αυτά τα κεντρικά μέρη. Θέλω να προχωρήσετε και να φτάσετε μέχρι τον παλιό ταξιάρχη. Ανάποδα μου είπανε. Να το, ένα, δύο. Α, έλα ρε φίλε. Μετά από σένα, Λεανάκη μου. Παιδιά, αυτή ήταν η κεντρική εκκλησία του χωριού. Ο παλιός ταξιάρχης. Κοιτάξτε το τέμπλο. Αυτό όλο εδώ το τέμπλο που βλέπετε, το φτιάξανε δύο τεχνίτες, χιώτες, και τους πήρε 3 δεκαετίες για να το ολοκληρώσουνε. Και όταν θα φτάσετε εδώ στον παλιό ταξιάρχη, θα μάθετε γιατί κάναν τόσα χρόνια να το φτιάξουνε. Διότι εδώ πάνω υπάρχει όλη η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη, σε εικόνες. Ξυλόγλυπτες. Εδώ, ας πούμε, έλα εδώ, Ελεανάκη, μα το δεις, είναι ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε Τάσο. Έμαθα ότι εδώ στο νησί το 1882 έγινε ένας σεισμός και στα Μεστά δεν έπεσε ούτε μία πέτρα, το διανοείσαι? Γιατί οι Γενοβέζοι είχαν απίστευτη αρχιτεκτονική. Και μηχανική, βεβαίως. Αλλά δεν μιλάμε για ένα απλό σεισμό, μιλάμε για ένα σεισμό που ισοπαίδωσε όλο το νησί. Δηλαδή, υπήρχαν χωριά που εξαφανίστηκαν. Και στα Μεστά δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν είχαμε ούτε ένα θύμα. Απίστευτο. Απίστευτο. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το χωριό θα μείνει στους αιώνες, έτσι όπως το βλέπουμε και εμείς σήμερα. Δεν είναι τυχαία ένα από τα πιο καναδιατηρημένα μεσαιωνικά χωριά της Ελλάδας εδώ πέρα. Είναι η κεντρική πύλη του χωριού, η πόρτα του Καπετάνιου. Άνοιγε στην Ανατολή, έκλεινε στη Δύση. Και επάνω βλέπετε το σήμα του χωριού που είναι ο Σταυρός. Αυτό που βλέπετε τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς όπως ήταν πριν από αιώνες. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ακόμα και το παραπέτο από πάνω που βλέπετε είναι ένα μικρό παραθυράκι όπου ρίχνανε καυτό λάδι σε οποιονδήποτε εισβολέα προσπαθούσε να παραβιάσει την πύλη. Εδώ αριστερά επίσης θα δείτε ένα παλιό κτίριο που εδώ οι ντόπιοι λένε ότι προϋπήρχε και ήταν ένας εξωτερικός ουσιαστικά πύργος που φιλούσε την κεντρική πύλη του χωριού. Του κάστρου, θα έλεγα εγώ καλύτερα, έτσι.
Το χωριό Κάστρο της Βυζαντινής περιόδου έχει ανακηρυχθεί διατηρηταίο. Οι δρόμοι είναι πετρόστρωτοι, στενοί και σκεπασμένοι με καμάρες. Τα Μεστά είναι με διαφορά το πιο καλοδιατηρημένο χωριό του νησιού και το καμάρι της Χίου. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης μας εκπομπής για τη Χίο. Στο δεύτερο επεισόδιο για τη Μυροβόλο θα σας ταξιδέψουμε στο Πυργή, το μεγαλύτερο μαστιγοχώρι με τα φοβερά γκράφιτι. Θα πάμε στη βορειοανατολική Χίο και τα Καρδάμιλα, τον Ανάβατο, το Μυστρά του Ανατολικού Αιγαίου και φυσικά θα φτάσουμε μέχρι το Αυγόνημα για να δούμε ένα τέλειο ηλιοβασίλεμα. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στα social media και ιδιαίτερα στο Instagram που κάνουμε φοβερούς διαγωνισμούς για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αλλά είμαστε και στο YouTube που εκεί βάζουμε όλα τα επεισόδια των εικόνων. Τέλος, ακολουθήστε πάντα και την Εύα Φούσκα και την Ελεάνα Κουρκουλοπούλου στο Instagram για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες της εκπομπής μας. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Πώς θα το κρατάς, εσύ? Όχι. Δεν θα το κρατάς σωστά. Όπα. Είμαστε στο... Ένα λεπτό, ρε κορίτσια, ρε κορίτσια. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν πειράζει. Μιλάτε και δυνατά, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Έχετε και στεντόρια φωνή. Επειδή τα σπίτια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, είναι τόσο κοντά και οι άνθρωποι. Τι είπε τώρα, ρε ο ποιητής? Τι είπε, λες, σε κάθε εκπομπή, Εύα, λες κάτι πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, ναι, δεν είναι απίθανο. Έτοιμη. Μην το κουνάς. Μην κουνάς, παιδάκι μου, την κάμερα. Έχει και συνοδευτική άποψη. Έχει και άποψη, συνοδευτική.